λίγη ώρα μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου ο Χρήστο Σπύρτζης είναι εδώ στα στούντιο του ντοκουμέντο προκειμένου να δώσει στο φως νέες πληροφορίες και αποκαλύψεις για αυτή τη δυσόδη υπόθεση η οποία έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τον Νίκο Ανδρουλάκη και Θανάση Κουκάκη Καλησπέρα σας κύριε Σπίρτζη. Καλησπέρα. Ε, Είστε το νέο θύμα του λογισμικού Predator αλλά πριν περάσουμε στην ουσία θέλω το σχόλιο σας για το εξή. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, οι πρώτε διαρροέ από το Μέγαρο Μαξίμου που αφορούν το γεγονό ότι προχωρήσατε στην κατάθεση τη μηνυτήρια αναφορά, ανοίγω εισαγωγικά εδώ, κατά διαβολική σύμπτωση την ημέρα που ανεβαίνει ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΤ. Καλά, αν δεν την καταθέταμε αυτή τη μέρα, μπορώ να το αιτιολογήσω απόλυτα χρονικά για την κατάθεση, Αλλά το πρόβλημα είναι τα τριήμερα του κύριου Μητσοτάκη. Δηλαδή, αυτό που αναδεικνύει ω πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η λειτουργία στη χώρα μα του πρέντατορ και μάλιστα η τεκμηρίωση που έχουμε δώσει λειτουργία από την ΚΥΠ του κύριου Μητσοτάκη. Δεν είναι ότι ο αρμόδιος, ο προϊστάμενος, ο θεσμικά αρμόδιος για το πώς λειτουργούν αυτά τα λογισμικά στη χώρα μας, κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει θέσει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση των πολιτών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Δεν είναι που η Βουλή, όπως το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει κάποιο μηχανισμό να προστατεύει τους βουλευτές της. Και είναι πότε καταθέσαμε την μηνυτήρια αναφορά. Να δούμε λοιπόν γιατί καταθέσαμε την Παρασκευή την μηνυτήρια αναφορά. Mm -hmm. είναι, μετά από τον Σάλο και τι αποκαλύψει που Ακολούθησαν τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Ανδρουλάκη, αποκαλύψει δημοσιογράφων για το ποια είναι ε, τα link που μολύνουν τα κινητά, για το τι γινόταν σε σχέση με παρακολουθήσει τη ΕΕΠ. Το έχει παραδεχθεί ε, και για τον κύριο Ανδρουλάκη, για τον κύριο Κουκάκη, αλλά το παραδέχτηκε και ο κύριος Δεμήρη στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή ότι θα γίνονταν γι... και άλλε παρακολουθήσει πολιτικών. Απριόρι, κανεί δεν ξέρει. Ακριβώ. Την Δευτέρα, στι 5, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, αυτή τη εβδομάδα, στι 5 του μηνό, κατάθεσα και εγώ και άλλοι, άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμα στην ΑΔΑΕ, προκειμένου να διαρευνηθεί ε, αν παρακολουθούμασταν από την ΑΕΠ. Uh -huh. Το προηγούμενο διάστημα, επειδή δεν υπάρχει στη χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει κάποια αρχή να προστατεύει τους βουλευτές άρχισε και έψαχνα τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου και είναι πάρα πολλά όπως καταλαβαίνετε mm -hmm. μήπως εντοπίσω κάποιο μήνυμα που σχετιζόταν με τα link που είχαν δημοσιευτεί και αφορούσαν το Predator. Η λογική λέει ότι επειδή είσαι και βουλευτή και του Μιάκη, είσαι και ηλεκτρο... πάρα πολλά μηνύματα. Ακριβώ. <laughs> και... και... είμαι και ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ξέρω δηλαδή, έχω στοιχειώδη γνώση <laughs> ε, των ηλεκτρονικών. Εντόπισα, κύριε Παπολιτσιάνε, έξι μηνύματα που ήταν ύποπτα. Τα έστειλα σε δύο επιστήμονε που είναι εξειδικευμένοι στην ασφάλεια των λιπιονιών και των δικτύων, mm -hmm. συνεργάζονται με εργαστήρια στο εξωτερικό, τα έστειλα την ίδια ημέρα που καταθέσαμε το αίτημα στην ΑΔΑΕ, τη Δευτέρα δηλαδή, ε, για να δούμε αν μας παρακολουθεί η... Πείτε μας λίγο, συγγνώμη που διακόπτω, τι γράφανε τα μηνύματα και τι links είχαν; Τα έχω εδώ, τα έχω δείξει και στους συναδέλφους σας. Στα ξαναδείξουμε, δεν πειράζει. Βεβαίως. Χρήστο, με το σημερινό θα τα χάσουν σίγουρα. Mm. Και από... Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Και με link, αν δεν κάνω λάθος, efsin.news, όχι gr. Efsin.news, αντί efsin.gr. Και ακολουθεί ε, σε, με αγγλικούς χαρακτήρες, με λατινικούς χαρακτήρες, το θέμα της Ευσύν. Mm. Ρωτάω ποιος είναι. Αυτό το μήνυμα συμπίπτει mm -hmm. με την ημέρα που κατέθεσα την επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη για τι αποκαλύψει που είχαν γίνει για τα σήματα τσί Θα πάμε εκεί. Από τον κύριο Δεζί. Θα πάμε. Και τέσσερι μέρε αργότερα, mm -hmm. προφανώ αυτό ε, δεν ε, το πάτησα γιατί ήξερα είχα διαβάσει το δημοσίευμα. Μου έρχεται ένα δεύτερο μήνυμα. Χρήσω, σου έστειλα και στο άλλο. Mm. Αυτό το πατήσατε. Αυτό το πάτησα. Μάλιστα. Σαν ε, να είναι Και yeah, Από ό,τι μου είπε το εργαστήριο Αυτό το δεύτερο μήνυμα είναι το ίδιο ε, Μήνυμα που εστάλει Στον κύριο Κουκάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη Σα τα αφήνω εδώ τα μηνύματα Οπότε τα αυτόσχημες περιπτώσεις Λοιπόν Αυτά τα μηνύματα μου απαντήθηκε Από τους ε, Επιστήμονες που σα είπα mm -hmm. Την τρίτη Την τετάρτη Έκανα συμπληρωματικό αίτημα στην ΑΔΑΕ λόγω αυτών των δύο μηνυμάτων στο πρέδο, για το Πρέδωτο, να το διερευνήσει η ΑΔΑΕ. Την Πέμπτη, ο κύριο Καλογύρωτο δικηγόρο συνέταξε τη μηντήρια αναφορά και την Παρασκευή κατατέθηκε. Μα. Αλλά χαλάσατε κατάλληλω την άνοδο του ναι, κ. Μητσοτάκη χα... στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει τώρα. Η άνοδο του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι την έχει χαλάσει μόνο του. Mm από τις παρακολουθήσεις που γίνονταν στη χώρα και από όλα όσα ανατριχιαστικά έχουν αποκαλυφθεί για τη δημοκρατία μας, για όλο αυτό το, το σάπιο σύστημα του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη, για τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες μας mm -hmm. και για μια δημοκρατία η οποία δυστυχώς παρά τις, τους αγώνες του προοδευτικού κόσμου της αριστεράς, του δημοκρατικού κόσμου της χώρας, παρά τις προσπάθειες πρωθυπουργών, υπουργών, βουλευτών στη μεταπολίτευση όλου του πολιτικού εύρους. Δυστυχώς, ε, ο κύριος Μητσοτάκης όλη αυτή την προσπάθεια την ακύρωσε. Έχουμε δημοκρατική εκτροπή. Έχει αποκαλυφθεί πλέον, έχει τεκμηριωθεί αυτό απόλυτα. Mm -hmm. Όταν στέλνονται σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν ευρωβουλευτή άλλου κόμματο. και σε έναν τομεάρχη άλλου κόμματο. Πρώην τα ίδια μηνύματα και πρώην υπουργό, τα ίδια μηνύματα σημαίνει ότι στέλνονται από το ίδιο κέντρο και επειδή δεν είναι και δεν έχουν καμία ομοιότητα ε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το κέντρο δεν μπορεί να είναι άλλο από την ΚΙΠ Μητσοτάκη Μάλιστα, είναι η προσωπική ευθύνη σύμφωνα με τα λεγόμενά σας αλλά θέλω να βάλουμε λίγο τη συγκυρία και το χρονισμό του πότε Στάλθηκαν αυτά τα μήνυμα, τι είχε προηγηθεί. Σας τα έχω και εδώ, κωδικοποιημένα. Στις 13 Νοεμβρίου του 2021 έβγαλε μια ανακοινώση με τίτλο «Μητσοτάκη Μητσοτάκης σε φα... και σε παρακολουθεί». Αυτή η ανακοίνωση στην Ή σχετιζόταν με τι αποκαλύψεις που έκανε η εφημερίδα των συνταχτών την ίδια μέρα. Δημήτρης Στερζίης, εκπαιδευτικός που αναφέρει πω η παρακολουθεί και απλού πολίτε. Δώστε μου να το δείξω στον κόσμο. Βεβαίω, είναι ε, το πρώτο σελίδο τη εφημερίδα και ακολουθούν τέσσερι σελίδε ναι, αναφορικά σήματα τη ΑΕΠ στι περιφερειακέ υπηρεσίε mm -hmm. για να παρακολουθούν πολίτε που συγκεντρώνονται. Ε, αν θυμάμαι καλά, ήταν εναντίον των εμβολίων. Ζητούν στα σήματα να καταγράφεται το ιδεολογικό του υπόβαθρο, δηλαδή να φακελώνονται οι πολιτικέ του πεπιθέσει. Σε άλλα σήματα ζητάει να παρακολουθεί ένα 12χρονο προσφυγόπουλο. Ο που δημοσιογράφος, που... ο οποίο προσπάθησε βεβαίως. να προσεγγίσει το συγκεκριμένο προσφυγόπουλο. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ποιοι είναι οι, εθνικοί, οι λόγοι εθνική ασφαλεία, ε, παλαιές, εγώ τον το μπορώ πέρα. να καταλάβω για το Σταύρο Μαλικούδη. <laughs> Ε, ο οποίο ήθελε να προσφυγεί. Να ε, το, το όνομα του ε, 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 ένα μικρό προσφυγόπουλο το οποίο είχε κάνει ένα σκίτσο και το οποίο δημοσιεύτηκε στη λεμόντ. λεμόντ Παρακολουθήθηκε λοιπόν ο δημοσιογράφο, ο δικηγόρο επίση. μια δημόσια λειτουργό που υπηρετεί σε κάποια υπηρεσία στην ΚΟ και έχει προσφερει τη διαθεσιμότητα της για τους πρόσφυγες, νομίζω ότι είναι κακό αυτό το πράγμα για να παρακολουθείτε ένα πολίτη. Αυτά αναδεικνύεται. Mm -hmm. Αυτά στι 13 του μηνό. Mm -hmm. Δύο μέρε ε, αργότερα, στι 15 του μηνό, έρχεται. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση για αυτό το θέμα, την οποία σα δίνω. Είναι yeah. αναρτημένα όλα αυτά και στην στη, στη σελίδα μου και yeah. η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει βγάζω... αφορμή τη αποκαλύψη, λέω εδώ, τη εφημερίδα των συντακτών. Των συντακτών βγάζω δεύτερη ανακοινώση. Mm -hmm η οποία αναφέρει την επίκαιρη ερώτηση και τις αποκαλύψεις πάλι του Δημήτρη Τερζή με πρωτοσέλιδο στις 15, την Ο ίδια Μητσοτάκη μέρα. Ο Μητσοτάκης σε δηλαδή. φακελώνει και, και σε παρακολουθεί νούμερο 2. Νούμερο και ε, περιλαμβάνει και τις αποκαλύψεις ναι. εκείνης της ημέρας από την εφημερίδα. Αυτή ναι. λοιπόν είναι η ίδια μέρα mm -hmm. 15 Νοεμβρίου του 2021, που στη συνέχεια όπως είδατε και πριν λαμβάνω το πρώτο μήνυμα που έχει το ευσύν.news αντί για το ευσύν.gr. Και προφανώ επειδή δεν το πάτησα γιατί αναφέρει και το δημοσίευμα, θα το είχα διαβάσει νωρίτερα, τέσσερι μέρε αργότερα, στι 19 του μηνό, μου στέλνουν το δεύτερο μήνυμα. Μάλιστα. Οπότε... Που συμπίπτει mm -hmm. με το μήνυμα του κ. Κουκάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Οπότε λέτε η στόχευση και οι συνδέσει είναι ξεκάθαρε. Είναι προφανέ ότι. Ε, θα ήθελε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ΚΥΠ Μητσοτάκη, αυτοί που έχουν χτίσει το καθεστώς Μητσοτάκη, να δούνε με ποιους δημοσιογράφους μιλούσαμε, uh. με ποιους πολίτες μιλούσαμε, τι έλεγα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τζίπρα, για τα θέματα ε, της ΕΕΠ, uh -huh. της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις αποκαλύψεις που, που έγιναν με την Εφημερίδα των συνταχτών για την επίκαιρη που κάναμε στον κύριο Μητσοτάκη uh -huh. νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είναι μια πολιτική παρακολούθηση. Επειδή έχουμε ακούσει διάφορες ε, δικαιολογίε για τις προηγούμενες παρακολουθήσεις ή δεν ακούσαμε τίποτα ήταν εισηγή για τον κύριο Κουκάκη ή για τις αποκαλύψεις και τις, ε, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που καταθέταμε για αυτές τις αποκαλύψεις δεν είχαν, μας είχαν πει τίποτα. Εκεί φαίνεται το πόσο δεν σέβονται και τη δημοκρατία στο Κοινοβούλιο, mm -hmm. όταν για τέτοια θέματα ο κύριο Μισουτάκη δεν έρχεται ο ίδιο ή δεν στέλνει έναν υπουργό του να μα απαντήσει. Μα και όποιον έστειλε, α πούμε, για τον κύριο Δημητριάδη, επίκληση απορρίτου έκανε, κυρία Σπυρτζή. Ναι, Μην είναι περίπου Εντάξει, αυτό είναι στην αρμόδια επιτροπή. Εκεί ναι. είναι, είναι πραγματικά να τρελαίνεται κανεί, πώ μπορεί να υπάρχει, δεν στέκει το νομικά. Ούτε στην απλή λογική. Το ωραίο είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι θα έρθουν όλα στο φω. Ναι. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η αντίφαση. Έχει μία δική τη ερμηνεία η κυβέρνηση για πάρα πολλά πράγματα. <laughs> Και το έχουμε δει από τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό έτσι στο έπακρο μέσω τη προπαγανδιστική τακτική mm -hmm. που ακολουθεί για όλα. <laughs> ε, οπότε ο απότερος σκοπός τη παρακολούθηση ποιο ήταν, κύριε Σπιλτζή. Νομίζω να παρακολουθούν τι πολιτικέ μα κινήσει, τι συνομιλίε μου με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Λέξη Τσίπρα. Πρώην Πρωθυπουργό. Πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση. να διαβάζουμε τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, να ακούν και να έχουν και εικόνα στι συσκέψει που κάναμε. Και βεβαίω είχαν τη δυνατότητα να ακούνε, να παρακολουθούν τι συνομιλίε μου με του υπόλοιπου τομέαρχε και βουλευτέ του κόμματό μα, με βουλευτέ άλλων κομμάτων, με συναδέλφου σα δημοσιογράφου και να έχουν επίση ε, καταγεγραμμένα τι συνομιλίε μου με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου, με του γονείς μου, με του φίλου μου και να έχουν και εικόνα μέσα από το σπίτι μου, μέσα από το γραφείο μου. Εντάξει, κύριε Παπαλησιανό, εγώ δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή, uh -huh. δεν αξίζει, δεν μας αξίζει, δεν αξίζει τον ελληνικό λαό να υπάρχει μια κυβέρνηση που μας έχει φτάσει να ζούμε στις πιο μαύρες σελίδες της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Ναι. Ε, έχετε εικόνα πόσο καιρό ήταν ενεργό το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό στο κινητό ε, όχι, σας. Όχι, δεν έχετε εικόνα. Προφανώς. Έχετε αλλάξει συσκευή από τότε. Όχι. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν έχω αλλάξει. Ο, 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 ο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, μας λέτε ότι απότερο σκοπός ήταν ο κύριος Τσίπρας και εδώ μπαίνει και το ερώτημα. Έχουμε τον πρόεδρο του τριτου κόμματος, έχουμε και τον αρχηγό της αξιο, αξιωματικής αντιπολίτευσης δι' αντανακλάσους επιτουσίας παρακολούθηση. Τώρα, ως τώρα. Τα δύο κυρίαρχα κόμματα της ναι. μειοψηφίας. Και τον τομεάρχη προστασίας του Ακριβώς. πολίτη και μέλο πολιτικής δραματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό γιατί τα θέματα που έχω σαν αρμοδιότητα θεσμικά είναι η ΕΕΠ, uh -huh. είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ε, και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Uh -huh. Είναι τρία υπουργεία που είναι πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα τα τελευταία χρόνια, που η κυβέρνηση έχει δώσει είχε δώσει προεκλογικά μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, υπόσχεση. Mm -hmm. Ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες στις προεκλογικές εξαγγελίε του κ. Μητσοτάκη, τόσο για την πολιτική προστασία, όσο και για την ασφάλεια του πολίτη. Και τρία χρόνια τώρα έχουμε δει ακριβώ τον άποδο. Έχουμε δει να υπερστελεχώνονται τα τμήματα καταστολής, να δημιουργούνται νέες υπηρεσίες, το οργανωμένο έγκλημα να δράει ανεξέλεκτο Ομάδε και συμμορίε να δουλεύουν ανεξέλεκτε επίση, η βία να έχει μεγιστοποιηθεί mm -hmm. και η κυβέρνηση να ασχολείται ε, με του πολιτικού αντιπάλους και πώ θα του παρακολουθεί. Και να σα πω και ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Είναι τραγικό όταν η χώρα ζει μία περίοδο ρευστότητα, γεωπολιτική ρευστότητα στην περιοχή μας, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ασχολείται με τέτοια ζητήματα και όχι με τον πραγματικό τους ρόλο. Ναι. Είναι τραγικό να... Να παρακολουθεί ασχολεί. τους μέσα και όχι τους έξω. Αυτό, λέτε, αυτό λέτε επί ναι, ουσίας. ναι. Και ε, επίσης να παρακολουθεί το οργανωμένο έγκλημα, κύριε Έχουμε μία δολοφονία κάθε μήνα. Έχουμε ρηπές από βαριά όπλα στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκης, σε κάθε αστικού κέντρου κέντρο της χώρας σε κεντρικούς δρόμους κεντρικές πλατείες